Ένα καλό μεσημέρι στην Κατερίνα Παπακοστοπούλου να μας δώσει τα νεότερα από το ρεπορτάζ υγείας εδώ στην Ελλάδα. Κατερινάκη μου. Καλησπέρα σας και να ξεκινήσω δυστυχώς με μια δυσάρεστη είδηση. Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από το Υπουργείο Υγείας, αλλά είναι απόλυτα διασταυρωμένες οι πληροφορίες μας. Μιλάμε για τον 7ο νεκρό από τον νέο κορονοϊό στη χώρα μας. Πρόκειται για έναν 87χρονο, ο οποίος νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο ημέρες στο Μαμάτσιο νοσοκομείο στην Κοζάνη. Είχε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, παρουσίασε μια λίμωξη του αναπνευστικού. Εχθές υποβλήθηκε στο τεστ, το οποίο βγήκε θετικό. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός κατέληξε πριν από περίπου μία ώρα. Αυτά είναι τα δυσάρεστα της ημέρας και του κορονοϊού. Περιμένουμε κλασικά 6 ώρα την καθιερωμένη συνέντευξη από τον κύριο Τσιόδρα και τον κύριο Χαρδαλιά. Πριν από λίγο μας ήρθε μια φωτογραφία από το γραφείο τύπου. Ο Υπουργός Υγείας είχε μια τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, προκειμένου να διαπιστώσει και ο ίδιος και να ενημερωθεί αν τα μέτρα προστασίας λαμβάνονται στα φαρμακεία και τι κατάσταση επικρατεί, τι ζητάει ο κόσμος, τι γίνεται. Δεν ξέρω ποια είναι και η δική σας αίσθηση. Έχω πάρα πολλά πράγματα που μπορώ να συζητήσω μαζί σας και να σας πω κατά τη διάρκεια του δελτίου. Κατερινάκη μου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είμαι στη διάθεσή σας. Βεβαίως. Να ρωτήσουμε τι είναι αυτή η κονκάρδα που φοράει εδώ στο πέτο της η Κατερίνα και που τη φοράει και χθες ο κύριος Τσιόδρας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, μας την έδωσε ο κύριος Χαρδαλιάς, είναι από την πολιτική προστασία και λέει μένουμε στο σπίτι. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και εκτιμώ ότι είναι καλό να τη φοράω για να υπενθυμίζουμε και στον κόσμο ότι αν δεν έχουμε σοβαρό λόγο να είμαστε έξω και δεν δουλεύουμε, καλό είναι να είμαστε στο σπίτι για να προστατεύουμε εμάς και τους γύρω μας. Δυστυχώς, Κατερίνα, νομίζω ότι είναι μια παρότριση βέβαια και μια υπενθύμηση η οποία είναι αναγκαία, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος δεν πειθαρχεί πολύ. Έτσι, θα τα πούμε σε λίγο, Γιώργο. Λοιπόν, θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο θα είναι καθοριστικό, εκτιμώ, παιδιά. Έτσι ακριβώς. Το Σαββατοκύριακο εκτιμώ ότι θα κρυθούν πάρα πολλά πράγματα και μετά μην πέφτουμε από τα σύννεφα όταν δεν πειθαρχούμε που γίνονται και πιο αυστηρά τα μέτρα. Παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Λοιπόν, επειδή έχουμε έναν καλεσμένο, Κατερίνα μου, επειδή έχουμε έναν καλεσμένο.